Σήμερα κι εμείς θα ανατρέξουμε στο παρελθόν του τόπου μας για να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι και να γνωρίσουν οι νέοι τις παραδόσεις που αφορούν τον τρόπο διασκέδασης αλλά και το δημόσιο γυναικείο χορό που σήμαινε παλιότερα το τέλος αποκριάς. Στον Ασπρόπυργο λοιπόν παλιότερα κατά την περίοδο της αποκριάς κυριαρχούσαν τα οικογενειακά γλέντια στα σπίτια, κυρίως την Τσικνοπέμπτη και τις δύο τελευταίες Κυριακές, καθώς και οι μεταμφιέσεις των αντρών αποκλειστικά. Οι άντρες φορώντας σεντόνια, προβιές και κουδούνια και κρατώντας μαγκούρες πήγαιναν κατά παρέες τα βράδια στα σπίτια όπου γινόταν γλέντι και συμμετείχαν προσπαθώντας πάντα να μην τους αναγνωρίσουν. Κατά παρέες επίσης οργάνωναν δρόμενα, δημόσια, όπου κυριαρχούσε το σκοπτικό πνεύμα. Η καμήλα που αρρωσταίνει και απαιτείται η επέμβαση του γιατρού, ο αράπης με την αρκούδα του, ο σπορέας, ο γάμος και άλλα πολλά διαδραματίζονταν στους δρόμους, προκαλώντας το ενδιαφέρον και το γέλιο μικρών και μεγάλων. Σήμερα τα δρόμενα αυτά αναβιώνουν από ομάδα του χορευτικού τμήματος του Πνευματικού Κέντρου, με την επιμέλεια του εκολαπτώμενου ηθοποιού και χορευτή μας, του Γεράσιμου Αλή Ελσαρίφ. Ευχαριστούμε. Όλες οι μελακρίνες και οι μαυρομάτες, ρούσες γαλανομάτες. Όλες φίλοι μου δώσανε και μια θε μου το δίνει, πολύ καημό μ' αφήνει. Όταν τη βλέπω και έρχεται απ' το μεγάλο δρόμο, μαραίνομαι και λιώνω. Μου βάλε πόνο στη καρδιά και δεν μπορώ να γιάνω, θα πέσω να πεθάνω. Αποφάσει να πάω στο χωριό της, στο σπίτι το δικό της. Και θα το πω στην μάνα της, γαμπρό της.